ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Είναι μεγάλη μας χαρά να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια της ΦΕΚ και να τιμήσουμε τον πρόεδρό μας, τον Τάσο, τον Κατογιαννάκη. Παρακαλώ να έρθει ο πρόεδρος του Συλλόγου Κωνσταντινοπολιτών, Νίκος Βασαγιώργης, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στον ιστορικό μας Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών. Η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στον εμπνευστή και ιδρυτή της αλυσμόνητης Φοιτητικής Ενώσεως Κωνσταντινοπολιτών, τον Τάσο Κατογιαννάκη, και τους συνεργάτες του βεβαίως. Επίσης, είναι και μια επιστροφή στα αξέχαστα χρόνια της νιώτης μας, τότε που πριν από 50 χρόνια, ξεριζωμένη βία από την αξέχαστή μας γενέτειρα, δίναμε το δύσκολο αγώνα της επιβίωσης και εδραίωσης στη νέα μας πατρίδα. Η Φοιτητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών, για όλους εμάς που ασχοληθήκαμε με τη διοίκησή της, υπήρξε μεγάλο σχολείο. Μάθαμε πολλά και πράξαμε πολλά. Νομίζω ότι δεν υπήρξε και δεν υπάρχει φοιτητικό σωματείο με τόση πολυπίκυλη δράση, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο. Θυμάμαι το 1972, όταν ο δικτάτορας Παπαδόπουλος τότε είχε κάπως λασκάρει τα πράγματα και τα καταπιεστικά μέτρα, έρχονταν εδώ το συντότητε έδρα της ΦΕΚ από διάφορες περιοχές της Ελλάδος φοιτητές και έμεναν έκθαμβοι από την οργάνωση και τη δραστηριότητα του Συλλόγου της ΦΕΚ τότε. Τι να πω, χωρί εκδρομές, διαλέξεις, πιμπόν, διαγωνισμοί γνώσεων, βυζαντινή χοροδία. Η βυζαντινή χοροδία, πρέπει να το τονίσω και το είπαμε και προηγουμένως στο Γούτσε, ότι ήταν εξαιρετική την εποχή εκείνη. Και μου έχει μείνει στο μυαλό αυτό και στη σκέψη όταν στον Πανασό έγινε μία συναυλία της βυζαντινής χοροδίας με διευθυντή το Γούτσε. Αυτό το άκουσμα δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, βέβαια. Δεν έτυχε τόσα χρόνια μετά. Και θυμάμαι τότε ότι όταν τελείωσε με το υπερμάχο στρατηγό, επί 5 λεπτά όλοι οι ακροατές που ήταν στο Πανασόκ το χειροκροτούσαν όρθιοι. Αλλά εκτός από αυτά είχαμε και σκάκι, τάβλη, δανειστική βιβλιοθήκη με πανεπιστημιακά συγγράμματα και βιβλία και θέατρο αργότερα. Ναι, κάναμε πολλά και πράξαμε πολλά. Κυρίως όμως μάθαμε να συνεργαζόμαστε, να σεβόμαστε την αντίθετη άποψη και την αρχή της πλειοψηφίας. Ακόμη μάθαμε να παίρνουμε και δύσκολες αποφάσεις. Τα χρόνια κύλησαν, πέρασαν. Πολλοί και πολλές πλέον δεν βρίσκονται εν ζωή. Στο σημείο αυτό θα σας παρακαλούσα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για αυτούς οι οποίοι πλέον δεν είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Αιωνία του στη μνήμη. Κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζω πόσοι και πόσες από εσάς
πιστεύετε στα θαύματα. Προσωπικά πιστεύω εδώ, ότι εδώ στο σύλλογό μας, στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, πριν από μισό αιώνα περίπου, το 1969 συνέβη ένα θαύμα. Ένα θαύμα που οφείλεται στην αποφασιστικότητα του Τάσου Κατογιαννάκη και του συνεργάτες του, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΚ, της Φοιτητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών. Αλλιώς πώς εξηγούνται κάποιες περίεργες συμπτώσεις, όπως να βρεθεί στην πορεία της ΦΕΚ ο δικηγόρος Ευρυπίδης Μακρύδης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος ενός ανενεργού σωματείου της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών. Το κέντρο Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, ο οποίος παρότρινε τον Τάσο Κατογιαννάκη να μεταφέρει την έδρα της ΦΕΚ στην Καλλιθέα από το Σύνταγμα τότε στην Νίκη 25 όπου ήταν. Αυτός τώρα τολμήσει με αποφασιστικότητα και να πάρει την απόφαση να μεταφερθεί η έδρα εδώ στην Καλλιθέα. Να γίνει τότε μια μνημοφανής κατάληψη κατά κάποιο τρόπο, εν μέσω δικτατορίας βεβαίως, να αντιδράσουν τα διορισμένα από το πρωτοδικείο μέλη τότε Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν στα σκαριά την Ένωση της Φιλόγου με τη χαρτοπαικτική λέσχη Παλάδιων της Καλλιθέας. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΚ και να οδηγηθούν στα κρατητήρια της αστυνομίας. Και άλλα πολλά έγιναν. Βέβαια, σε μικρό διάστημα γίνονται εκλογές στη ΦΕΚ και αλλάζει η διοίκησή της. Αναλαμβάνει πρόεδρος ο αείμνηστος Παναγιώτης Δημητριάδης και μετά από δραματικές και αγωνιώδεις εξελίξεις η ΦΕΚ φιλοξενείται και εδραιώνεται εδώ στο κτίριο του Ιστορικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. Πολλά μέλη της ΦΕΚ στελεχώνουν και πλαισιώνουν τη διοίκηση του Συλλόγου και έτσι το παρικπασμένο για πολλά χρόνια Ιστορικό Σωματείο των Κωνσταντινουπολιτών αποκτά νέα δυναμική και εξελίσσεται αργότερα και μέχρι σήμερα σε σωματείο, όπου, σε σωματείο με πανελλαδική αναγνώριση. Αντίθετα, η ΦΕΚ μετά τη μεταπολίτευση, όπου κυριαρχούσε τότε ο άκρατος κομματισμός, τον οποίο ακολούθησαν οι μετέπειτα διοικήσεις, είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει προσανατολισμό και δραστηριότητες και να μετανομαστεί σε Ένωση Νέων Κωνσταντινουπολιτών και τελικά να διαλυθεί. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω πως το κτίριο, ο χώρος αυτός του Συλλόγου μας, είναι ένας χώρος καθαγιασμένος. Εκπέμπει μια θετική ενέργεια. Πολλοί ανώνυμοι, αλλά και επώνυμοι, το διαπιστώνουν αυτό όταν το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη, είχαμε μια βιβλιοπαρουσίαση και από τους παρουσιαστές του βιβλίου του Άγγελου Συρίγου «Ελληνοτουρκικές σχέσεις» ήταν η κυρία Κοπά, ευρωβουλευτής, που έχει και κωνσταντινοπολίτικη καταγωγή. Και ήταν η πρώτη φορά που ήρθε εδώ στο σύλλογό μας. Και το πρώτο που μου είπε, μα τι ωραίος χώρος είναι αυτός. Πραγματικά, λέει, δεν τον ήξερα ότι υπήρχε τέτοιος χώρος στους Κωνσταντινοπολίτες. Αλλά και άλλοι πολλοί που έρχονται εδώ για πρώτη φορά εντυπωσιάζονται και τους υπάρχει μια άβρα που τους, δεν ξέρω το κάπως αλλιώς να το εξηγήσω, έχει μια θετική άβρα. Λοιπόν, εύχομαι τελειώνοντας και ελπίζω η αποψινή σύναξη και το αποψινό μας γλέντι να επιδράσει θετικά σε όλους μας. Σας ευχαριστώ για την αθρώα προσέλευσή σας και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα ήθελα να τελειώσω ευχαριστώντας
τους ιδιαιτέρως, τους ανώνυμους και επώνυμους που προσέφεραν δώρα για τη λαχιοχώρο αγορά μας, ιδιαίτερα τους αδελφούς Μπατανιάν για την προσφορά τους στον εμπλουτισμό του γεύματος με πολίτικους παστουρμάδες, σουτζούκια και καβουρμά και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την ωραία εκδήλωσή μας. Και ιδιαίτερα την κυρία Ειρήνη Πρίντεζη και τον Τίνο τον Κατσαρό που έφερε όλα αυτά που παρουσιάσαμε κάτω στην είσοδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίκο μας. Σειρά έχει ο αντιπρόεδρος της εποχής εκείνης, ο κύριος Ντίνος Κατσαρός. Χαιρετώ τα νιάτα και ας πέρασαν 50 χρόνια από τη δράση μας στη Φοιτητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών. Τα νιάτα παραμένουν εδώ μέσα. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα μπορώ να περιγράψω το αξιόλογο έργο του πρώτου Προέδρου της ΦΕΚ, Τάσου Κατογιαννάκη, ή πιο φιλικά του Τάσου. Και ξεκινώ. Από την ίδρυση της ΦΕΚ, της οποίας τα γραφεία ήταν στην εφημερίδα της Έλενας Αθανασιάδου, συνεχίζει στις Νίκης 25 Σύνταγμα και με αγώνα φτάνει στο χώρο εδώ της Καλλιθέας, που για χάρη της ΦΕΚ, αυτό το τονίζω, παρέμεινε στα χέρια των Κωνσταντινοπολιτών και δεν κατέληξε σε χαρτοπαιχτική λέσχη. Και συνεχίζω με μερικά από τα επιτεύγματα της ΦΕΚ όπως 1. Με την παρέμβασή μας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Απόστολος Κακλαμάνης, υπέγραψε διάταξη για να συντίζονται οι Κωνσταντινοπολίτες φοιτητές ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης. 2. Εξασφαλίστηκε δανειστική βιβλιοθήκη με πανεπιστημιακά συγγράμματα και αναγνωστήριο. 3. Δωρεάν φροντιστήριο τους παλαιότερους προς τους νεότερους φοιτητές. 4. Η γνωριμία της ΦΕΚ από ανθρώπους των γραμμάτων και τεχνών όπως οι δημοσιογράφοι, παλαιολόγος και ψαθάς, τα τέρατα της δημοσιογραφίας που μας συμπαραστάθηκαν στις ανάγκες μας. Η Έλενα Αθανασιάδου που αφιέρωνε στην εφημερίδα της η Φωνή των Κωνσταντινοπολιτών στήλη με νέα της ΦΕΚ. Ο σκηνοθέτης Κάρολος Κούν που μας δέχτηκε στο θέατρό του στο έργο του Βυζάντιου «Η Βαβυλωνία». Στο Εθνολογικό Μουσείο, τον Διευθυντή Μελετόπουλο και Γενικό Γραμματέα Κολοκοτρώνη. Το Γιώργο Δασκούλη, καταξιωμένο πιανίστα, ο οποίος στην αίθουσα του Ελληνοαμερικανικού Συνδέσμου σε ρεσιτάλ πιάνου ερμήνευσε έργα Σοπέν. Διαλέξεις στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας από τους καθηγητή θεολογίας Ευάγγελο Προδρομίδη, τον υφηγητή της χειρουργικής Νικηφόρο Ψωμόπουλο, τον Γιώργιο Πατριαρχέα, καλλιτέχνη και ζωγράφο, επίσης τους δωρητές μας Νίκο Τζαβούρη και ο Σέογλου και Κατάνος. 5. Για την επέτειο της άλωσης, το τονίζουμε και αυτό, έγινε για πρώτη φορά κατάθεση στεφάνου στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στο Εθνολογικό Μουσείο. 6. Την περίοδο 1966-1967 η ΦΕΚ λαμβάνει μέρος ως παρατηρητής στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΦΕ, Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος. 7. Η Βυζαντινή Μιας Χοροδία με χωράρχη τον Διόνυση Γούτσε και μέλη τους, θα αναφέρω μόνο τα επίθετα για να κερδίζουμε χρόνο, Ανάξ, Ασπρίδης, Βαγιανάς, Βαρελόπουλος, τα αδέρφια Γιανακάκη, Κωνσταντινίδης, Κοφόπουλος, Μαφίδης, Μούσης, Πολάτος, Συνοδεινός, Τσαμπαρλίδης και Τσετκίν. Εμφανίστηκαν σε πολλούς ναούς στο ραδιοφωνικό σταθμό των ενόπλων δυνάμεων στην αίθουσα του Παρνασσού και στο Μεγάλο Πεύκο στη Σχολή Πυροβολικού. 8. Την εποχή που ήμασταν στη Νίκη στο Σύνταγμα κατασκευάστηκε μεγάλη φάτνη με επιμέλεια του Ηλία Κατσαρού και από τον σύγχρονό μας Σουρή, τον Ιωσήφ Κωνσταντινίδη, τα μαγνητοφωνημένα κείμενα με απαγγελία από την Βάλια Νομικού και Παγκάλου και τα τροπάρια από τη Βυζαντινή μας χοροδία με χωράρχη τον Διονύση Γούτσε. Δόθηκε δημοσιότητα από τις αθηναϊκές εφημερίδες με αποτέλεσμα να την επισκεφτούν 500 άτομα όλων των ηλικιών.
9. Λαχιοφόρος αγορά. Με σχετική άδεια, με τα χρήματα που συγκεντρώσαμε, αγοράσαμε είδη ρουχισμού και διατροφής για 20 φοιτητές μας. Με τη μεσολάβηση της εκδότριας Έλενας Αθανασιάδου, χορηγήθηκαν είδη ρουχισμού από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για 25 φοιτητές μας. 10. Ετήσι χορή με συμπαράστατη την Φεύρο Χατζιαργυρού. 11. Ημερολόγια από τους δικούς μας ζωγράφους, τον Ηλία Κατσαρό, ο οποίος από την Αμερική στέλνει τους χαιρετισμούς του. Και την Ειρήνη Πρίντιζη. 12. Ως φοιτητές δεν ξεχάσαμε τους πνευματικούς μας πατέρες και στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων ετελέστη μνημόσυνο για τον αείμνηστο γυμνασιάρχη του ζωγραφείου Βασίλειο Μούτσογλου και τον αείμνηστον καθηγητών μας όπως και των ευεργετών μας. 13. Εκδρομές 4 ημερήσιες κάθε χρόνο με ξεναγήσεις και 2 απογευματινή περίπατη. 14. Κάλαντα με τους Πολάτο, Τσιμπυρίδη, Αγγελίτη, Καζίκη, Τσουκάτο, Ναούμ, Κατογιαννάκη, Βαρελόπουλο, Λεύκαλο, Ζενγκίνογλου και Τσετκίν, τα οποία συγκεντρώνουμε αρκετά χρήματα για το σώμα. Τώρα, στο δικό μας χώρο, κάθε χρόνο εκδήλωση για υποδοχή των νέων φοιτητών. Πνευματικές εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, διαγωνισμοί με σκάκι, έκθεση ζωγραφικής που είχαμε του Ηλία Κατσαρού και του Στρατή Ταρίνα. Και για το έργο αυτό της ΦΕΚ λειτουργούσαν Επιτροπή Κοσμικών Εκδηλώσεων, Πνευματικών Εκδηλώσεων και Αθλητικών. Θα ήθελα να προσθέσω για κάποιους, λέει, έχουν δημοσιευτεί κάποια σχόλια, σας παρακαλώ, εδώ θέλω την προσοχή σας. Έχουν δημοσιευτεί κάποια σχόλια, ακούστηκαν κάποιες φήμες ότι κατά το διάστημα της επταετίας η ΦΕΚ και τα μέλη της ασχολήθηκαν μόνο με εκδρομές και χορεσπερίδες και άλλα τι αυτά. Θα πρέπει κάποιοι να γνωρίζουν ότι ο Τάσος Κατογιαννάκης, ο Μανώλης Αρσενιάδης και ο Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ραδιοφώνου του Πολυτεχνείου για να συγκεντρωθεί αιμοστατικό και χειρουργικό υλικό, βγήκαν εκείνη τη νύχτα και το συγκέντρωσαν από τους γιατρούς της περιοχής και το παρέδωσαν στους φοιτητές του Πολυτεχνείου από τα διπλανά παράθυρα της οδού Στουρνάρη. Ουδέποτε η ΦΕΚ έκανε δήλωση υπέρ της Χούντας εν αντιθέσει με άλλα σωματεία. Γι' αυτό το λόγο 2 φορές πήγαν τον Τάσο στο σπουδαστικό της ασφάλειας, επίσης στον διεκδικούμενο για στέγασή του συλλόγου μας στην Καλλιθέα, για τρίτη φορά ο Τάσος οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Και κλείνω. Θα έχετε αναρωτηθεί τι ήταν αυτό που μας έκανε να παραμείνουμε δίπλα στον Τάσο και σαν μια γροθιά να πετύχουμε όλα αυτά και άλλα πολλά που δεν έχω αναφέρει, και σας απαντώ. Το ήθος αυτού του ανθρώπου, του συνεργάτη, του φίλου, που ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για προσωπικό συμφέρον, παρά μόνο για την προβολή της ΦΕΚ και την συμπαράστασή του στους συμφοιτητές του. Ήταν πραγμένος όπως θα έπρεπε κάθε πρόεδρος σωματείου, χωρίς προσωπικό συμφέρον. Ήθε να είναι φωτεινό παράδειγμα ο Τάσος για όλους τους πρόεδρους των σωματείων μας. Σε αυτόν τον πρόεδρο με καρδιά αγνού παιδιού δεν του αξίζει τουλάχιστον ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατσαρέ. Παρακαλώ στο βήμα ο κύριος Κακλαμάνος. Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες. Απόψε μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τον Τάσο Κατογιαννάκη για την πρωτοβουλία που πήρε πριν 50 χρόνια
να ιδρύσει τη ΦΕΚ μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήταν μια πραγματική θαραλέα πρωτοβουλία που δεν τέριαζε πολύ στον τρόπο ζωής των Κωνσταντινουπολιτών και όπως έδειξε η συνέχεια ήταν και πολύ χρήσιμη και αποδοτική για την πολιτική φοιτητική νεολαία. Πριν συνεχίσω θα πω ότι το 1968 πρέπει να ήταν, στις εκλογές που έγιναν, ήμουνα ο αρχηγός της ομάδος που κέρδισε τις εκλογές και απομακρύνθηκε ο Τάσος Κατογιαννάκης. Θα ήθελα να σας πω τι ήταν η ΦΕΚ για μένα και ελπίζω για πολλούς από εμάς που είμαστε απόψε εδώ. Ειδικά εκείνα τα πρώτα τα χρόνια για εμάς στην Ελλάδα η ΦΕΚ ήταν ένα μέρος οικείο, ένας χώρος που μπορούσες να συναντήσεις ανθρώπους με τους οποίους είχες κοινές ρίζες, κοινούς κώδικες επικοινωνίας και ίδιες αξίες. Ήταν κάπως μοναχικά στην αρχή στην Ελλάδα και η ΦΕΚ μας έδωσε την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούμε μέσα από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της, να ενεργοποιηθούμε βάζοντας στόχους και επιτυχαίνοντάς τους τις περισσότερες φορές. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα πρώτα χρόνια της ΦΕΚ ήταν τόσο γεμάτα από δράσεις. Είχαμε ανάγκη να αυτοπροσδιοριστούμε σε ένα νέο περιβάλλον, κατά κανόνα μη φιλικό. Είχαμε ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες από την πόλη με πι κεφαλαίο που χάσαμε. Είχαμε ανάγκη να μην χαθούμε μέσα στην καινούρια πόλη με πι μικρό που ζούσαμε, όχι από επιλογή αλλά από επιβολή. Η ΦΕΚ αποτελούσε για μας την επαφή με ό,τι μέχρι τότε γνωρίζαμε. Μας έδωσε κουράγιο, όθηση και όραμα για να παραμείνουμε στην ψυχή μας ίδιοι, να μην αλλιώσουμε τις μνήμες του τόπου μας, να μην αφομοιωθούμε και να είμαστε περήφανοι για αυτό που κουβαλάμε. Για όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα που ήταν η ΦΕΚ για μας, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Κατογιαννάκη που είχε την ιδέα για την έντρισή της. Ήταν αυτός που ξεκίνησε την ένωση, ήταν αυτός που έκανε τις πρώτες κινήσεις, τις πρώτες ενέργειες, ήταν αυτός που υλοποίησε τις πρώτες δραστηριότητες υπό συνθήκες όχι πάντα ευνοϊκές. Από την εμπειρία μου έχω καταλήξει ότι η ζωή είναι σκυταλοδρομία. Πάντοτε ένας αθλητής ξεκινά τον αγώνα και στη συνέχεια δίνει τη σκυτάλη στον επόμενο αθλητή. Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια του πρώτου είναι μεγάλη σημασία για το αποτέλεσμα του αγώνα. Ο Τάσος ήταν ο πρώτος που κράτησε τη σκυτάλη και την έδωσε σε όλους εμάς. Σήμερα θα πρέπει να τον αγκαλιάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για αυτό το ξεκίνημα. Ήταν πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Τάσο. Επειδή όμως γιορτάζουμε τα 50 χρόνια ίδρυσης της ΦΕΚ, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλα τα επόμενα διοικητικά συμβούλια που το καθένα έβαλε ένα λιθεράκι στη συνέχειά της. Μάλιστα, θυμάμαι στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο που συμμετείχα ως μόνος εκλεγής της αντιπολίτευσης, της αναγέννησης, έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου. Είχα πάρει κάτι άλλο, όχι σκυτάλι, αλλά καρέκλα και έτρεχα γύρω από ένα τραπέζι κυνηγώντας τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να δώσω την καρέκλα. Το θυμάσαι, Τάσο? Τα χρόνια εκείνα πάντως ήταν γεμάτα από δραστηριότητες και όχι μόνο αντιπαραθέσεις. Δανειστικές βιβλιοθήκες, χωροεσπερίδες, εκδρομές χάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Εγώ δεν συμμετείχα λόγω υψημένης κακοφωνίας, ήμουν φάλτσος δηλαδή. Κάναμε και συνοικέσια. Τα περισσότερα είχαν θετική έκβαση και βρίσκονται εδώ. Ας μην κατηγορούμε τη ΦΕΚ για όσα συνοικέσια πέτυχαν. Για εμάς, τον πρώτο χρόνο από την ίδρυση της ΦΕΚ, οι αναμνήσεις είναι πολύ γλυκές και θέλουμε να τις κρατήσουμε έτσι. Είναι λυπηρό που δεν υπάρχει η ΦΕΚ σήμερα, αν και αναπόφευκτο θα έλεγα. Αλλά για όλους εμάς που περάσαμε από εκεί, υπάρχει πάντα στην καρδιά μας. Θα πω για άλλη μια φορά ότι αν δεν ήταν ο Τάσος Κατογιαννάκης, ίσως να μην υπήρχε η ΦΕΚ. Ίσως να μην είμαστε εδώ μαζεμένοι όλοι απόψε. Τάσο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε τον Άκο. Σειρά έχει το τιμόμενο πρόσωπο, Τάσος ο Κατογιαννάκης. Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών
η αμέσου εμού τιμά σήμερα τον Τάσο Κατογιαννάκη. Μία πλακέτα η οποία γράφει στον ιδρυτή της Φοιτητικής Ενώσεως Κωνσταντίνου Πολιτών 14 Νοεμβρίου 2015 Τάσο Κατογιαννάκη. Επίσης συνοδεύεται και με μία περγαμηνή τίμησης. Ο Σύλλογος Κωνσταντινού Πολιτών, συνεχιστής των Βυζαντινών παραδόσεων και ιδεοδών, ιδιαιτέρως δε των υψηλών πνευματικών εντελών της Βασιλείδος των Πόλεων, στην πραγματοποίηση των εθνικών και πολιτιστικών επιδιώξεών του, τιμών τους εκφραστάς των νοημάτων αυτών, τιμά των κύριων Αναστάσεων Κατογιαννάκη, εμπνευστήν, ιδρυτήν και πρώτων πρόεδρων της Φοιτητικής Ενώσεως Κωνσταντινού Πολιτών 1965. Οι βιαίως εκπατηστέντες εκ της γενέτειράς των Κωνσταντινοπολίτες φοιτητέ, ως και ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών, πολλά οφείλοντες. Εν Αθήνες, τη 14η Νοεμβρίου 2015, για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος Νίκος Βασαγιώλης και ο Γενικός Γραμματέας Φίβος Κουβάρας. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κωνσταντίνου Πολιτών για τη σημερινή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Φοιτητικής Ένωσης Κωνσταντίνου Πολιτών, όπως και την Οργανωτική Επιτροπή της σημερινής εκδήλωσης και ιδιαίτερα την Ειρήνη την Πρίντεζη και την Ρίτα την Γεωργοπούλου. Φίλε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την τιμητική διάκριση, την οποία θέλω να αφιερώσω πρώτα απ' όλα σε όλα τα ιδρυτικά μέλη της ΦΕΚ. Πράγμα, πριν από 50 χρόνια, μια ομάδα φοιτητών της Ανωτάτης Εμπορικής ίδρυσε τη Φοιτητική Ένωση Κωνσταντινού Πολιτών. Ήταν στην πλειοψηφία τους Νίκο Καριδάκη, αυτοί που και στην πόλη ίδρυσαν τον Φιλεμπορικό Όμιλο του Ζωγραφείου, κάτι που έλειπε για πολλές δεκαετίες από το ζωγράφιο. Θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά στα ιδρυτικά μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κωνσταντινού Πολιτών. Με αλφαβητική σειρά: Ανάτς Στάθης, Βαγενάς Σωτήρης, Γιουβανόπουλος Γιάννης, Δαϊσπάγκος Αλέκος, Ινεπέκοβου Παντερής, Κατογιαννάκης Τάσος, Κουρτέσης Φραγκίσκος, Κλεομενίδης Τάκης, Λαζαρίδης Βαγγέρης, Λεβαντής Γιώργος, Μεγκισόπουλος Θόδωρος, Μπάχλας Χρήστος, Παλαιολόγος Μάριος, Παπαγεωργίου Γιάννης, Πεταλούδη Πόπη, Πολάτος Λευθέρης, Σάμογου Δημήτρης, Τσετκίν Λευθέρης, Χατζηβασιλείου Στέριος, Χατζόπουλος Βασίλης και ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Χαβατζίου. Από τα πρώτα μέρη που γράφτηκαν στη ΦΕΚ, η Κατσαρός Κωνσταντινίδης Γούτσε και ο Μακαρίτης ο Αρσενιάδης μαζί με τον Πολάτο ανέλαβαν το άνοιγμα της ΦΕΚ στις χωρές του Πανεπιστημίου της Αθήνας και έτσι έγιναν μαζικές εγγραφές στο Σύλλογο. Την τιμητική αυτή διάκριση θέλω να την αφιερώσω σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων υπό την Προεδρία μου. Επίσης και στους νέους εκείνης της εποχής που μας βοήθησαν στις διάφορες μας εκδηλώσεις. Την Τύρια, τη Ζωζό, την Άννα, τον Νάσο, τον Στάθη, τον Παπαϊωάννου,
τον Μακαρίτη, τον Αντώνη, τον Σεραφημόπουλο. Ο Τίνος ο Κατσαρός και ο Άκος ο Κακραμάνος αναφέρθηκαν σχετικά με τη δράση της Φοιτητικής Ένωσης Κωνσταντινοπολιτών. Εγώ θέλω να αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο. Φίλες και φίλοι, από πολύ νέος ασχολούμαι με τα κοινά και στον συνδικαλιστικό χώρο και στον πολιτικό χώρο. Σε όλη αυτή την πορεία είχα μικρές και μεγάλες επιτυχίες, είχα και αποτυχίες, έκανα και λάθη. Για ένα όμως πράγμα είμαι πάρα πολύ υπερήφανος. Για τον αγώνα που κάναμε όλοι μαζί για να υπάρχει σήμερα ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών, για να υπάρχει σήμερα αυτό εδώ το κτίριο στα χέρια των Κωνσταντινοπολιτών. Ο αγώνας αυτός ήταν δύσκολος. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον Καραπαναγιώτη του Σπουδαστικού της Ασφάλειας, τον Λαδά, τον Υπουργό της Χούντας και τη γυναίκα του, που μας την έφεραν εδώ για μπαμπούλα να μας τρομοκρατήσουν για να τα παρατήσουμε. Όπως επίσης και το χουντικό κατεστημένο της Καρυθέας, που πολλοί από αυτούς ήταν μέσα στο παλάδιο. Επίσης αφιερώνω την τιμητική αυτή διάκριση στους μετά από μένα προέδρους Καβουράκη, Βασαγιώργη και στο Μακαρίτη τον Παναγιώτη τον Δημητριάδη, καθώς και στα μέλη των διοικητικών του συμβουλίων, που και αυτοί με την δική τους τακτική κατάφεραν να παραμείνει τελικά η Φοιτητική Ένωση Κωνσταντινοπολιτών σε αυτόν εδώ το χώρο και σιγά σιγά με τη δική τους τακτική, με τις δικές τους προσπάθειες να πάρουν και την διοίκηση του Συλλόγου της Καρυθέας. Πάμε μετά στη γενιά του Πολυτεχνείου. Εκεί έχουμε τα μέλη της ΦΕΚ που αγωνίστηκαν και στη νομική σχολή και στο Πολυτεχνείο. Έχουμε δύο προέδρους, τον Σπύρο τον Μιχαηλίδη, τον Τάσο τον Ιωαννίδη και μία ομάδα, τις αδερφές και Τσετζίουγου, τον Καβιαρίνη, τον Σωροπίδη, τον Παναγιωτίδη, τον Τζάνο, τον Πυρίρη και πολλούς άλλους. Όσο μπορέσαμε, τους βοηθήσαμε. Με ορισμένους από αυτούς είχαμε και κοινή πορεία όταν ίδρυσα την Εθνικοτοπική Οργάνωση Κωνσταντινοπολιτών του ΠΑΣΟΚ. Τέλος υπήρξαν και οι πρόεδροι Κόλμαν και τελευταίος ο Κεσίσοβου, όπου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του δυστυχώς διαλύθηκε η ΦΕΚ. Δεν έκαναν προσπάθεια τότε να εντοπίσουν και να εντάξουν τους νέους φοιτητές της εποχής εκείνης. Και έτσι από την Ανατολή ήρθε η Δύση. Φίλες και φίλοι, σας κούρασα με ανάγνωση ονομάτων. Αλλά το θεώρησα απαραίτητο. Βλέπετε, στα 19 χρόνια της ΦΕΚ είχαμε 8 προέδρους και πάνω από 50 μέλη της ΦΕΚ πέρασαν από τα διοικητικά συμβούλια. Κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν συμβαίνει στο ανώτατο όργανο των Κωνσταντινοπολιτών. Στα 12 χρόνια λειτουργίας έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος όπου να είναι θα γίνει ισόβιος και ένα 15-μερές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο δεν χωράει κανένας, δεν χωράει καμία άλλη άποψη. Τώρα στις τελευταίες εκλογές κατάφερε ο Ιωσήφ Κωνσταντινίδης και τρύπωσε. Είναι τόσο ασφυκτικές οι διαδικασίες στις γενικές συνελεύσεις, απαγορευτικές
για να μπουν πολύ άξιοι άτομα του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών με προτάσεις, με θέσεις, με άποψη. Μπορώ να αναφέρω τον Γιώργο τον Λεύκαρο, τον Θέμη τον Μαχόπουλο, τον ίν πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, τον τέος τον προηγούμενο πρόεδρο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την Πέπιτη Τζουκάτου που με την εφημερίδα της «Ο Πολίτης» πάντοτε βοηθούσε τη Φοιτητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών και σήμερα τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ να έρθει το πρώτο διοικητικό. Ο Ντίνος ο Κατσαρός, ο Βασίλης ο Χατζόπουλος, ο Αλέκος ο Δαϊσπάγκος, ο Πολάτος, ο Τσεκκίν, παρακαλώ τον αντιπρόεδρο, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών, τον κύριο Ντίνο Κατσαρό. Τον κύριο Βασίλη Χατζόπουλο, Γενικό Γραμματέα. Γενικό Γραμματέα. Ναι, Γενικό Γραμματέα. Ο κύριος Αλέξανδρος Δαϊσπάγκος, Ειδικός Γραμματέας. Ο πρώτος Ειδικός Γραμματέας. Μπράβο, τον πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο κύριος Ελευθέριος Πολάτος. Ταμεία του Συλλόγου. Κατάστε και εσείς εδώ. Και τέλος ο Ελευθέριος Τσετκίν. Ο Τάσος Νάτι απ' εδώ, έτσι κοντά, στη μέση Νάτι. Τάσο, έλα στη μέση. Έλα στη μέση και να πάει λίγο... Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο. Μην μου πει κανείς ότι κάνω σχόλια πικρά. Αγαπώ και εκτιμώ το έργο του Γρηγόρη του Κησίσουβου. Πριν όμως, σε ένα από τα τελευταία τεύχη, έγραψε για τη σημερινή εκδήλωση ένα άρθρο το οποίο δεν εκπροσωπεί κανέναν μα κανέναν Κωνσταντινουπολίτη. Όσοι μας ξέρουν, μας έχουν τιμήσει, μας έχουν εκτιμήσει, μας αγαπούν. Διότι στη σημερινή εκδήλωση ούτε ο Γιάννης κερνάει, ούτε ο Γιάννης πίνει. Η κατάρα της φυλής δεν πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία, όχι εσύ και γιατί όχι εγώ. Ευχαριστώ. Ο Ιωσήφ Κωνσταντινίδης θέλει να μας πει ένα πείμα για τον Τάσο. Ευχαριστώ.
Μέχρι τώρα ακούστηκαν πάρα πολύ σοβαρά και ωραία πράγματα από την ίδρυση, την πορεία μας και μέχρι τη σημερινή μας παρουσία εδώ. Αυτό το οποίο θα ακούσετε και παρακαλώ να συγκεντρωθείτε, διότι ο ποιητής θέλει συγκέντρωση, αυτοσυγκέντρωση και έμπνευση. Την έμπνευση αυτή την είχα το 1970, όταν αναφέρθηκε ο Γιάννης Κακλαμάνος ότι η ομάδα του κέρδισε την ομάδα του Τάσου Κατογιαννάκη και κατά συνέπεια εμάς. Και τότε του είχα γράψει τότε ένα ποίημα και το χαρτί, όπως βλέπετε, είναι από τότε. Για τον Τάσο, αναφέρομαι μόνο στον Τάσο. Γράφω μια επιστολή στον Τάσο μας το Σεβδαλή. Φίλτατε και αγαπητέ τέως πρόεδρε μας Τάσο, έβαλε σαν έφυγες η φέκ μας μαύρο ράσο. Ράσο μαύρο πένθυμο για το γλυκό φευγιό σου, με φανάρια εις το χέρι καρτερεί το γυρισμό σου. Άφησες θέση αδιανή, γραφείο ορφανό, βγήκανε στους δρόμους όλοι σε ζητούν με το φανό, έμειναν δίχως πατέρα, όπως σε αποκαλούν, να'ρθεις να μας δεις λιγάκι, σε θερμοπαρακαλούν. Χείρεψε το γραφείο σου, η καρέκλα σου αδιανή, και απόφαση καμία δε θα βγαίνει φαϊνή. Τα σκύπτρα σου τα έλαβαν φίλοι μας δίχως πείρα, πού είναι τα δικά σου γλέντια με μεζέδες και με μπύρα. Σύ τα έστρωνες συχνά, χόρευες και τσιφτετέλη, έσπαγες και κάπου πιάτα, σύ δεν είχες αλωτέρι. Σύ ήσουν για όλους μας η Σάρα και η Μάρα, σύ στο κέφι τραγουδούσες την καημένη τη Βαρβάρα, σύ που διοργάνωνες το τσούγκρισμα αυγών και έτρωγες τα μερίδια των απόντων μας μελών. Σύ που λόγους έβγαζες και αρκετά βαρισιμάντους, κατέθετες εις τα μνημεία και στεφάνους αμαράντους. Σύ που έτρεχες συνήθως για δουλειά στα Υπουργεία, σύ που ήσουν ο παράφων στο τραγούδι Αηδία. Σύ που έπαιζες σαν κούκλα τον παλιό μας τυρωρό, όποιος το θυμάται. Σύ που πλήρωνες μονάχος τη ΔΕΗ και το νερό. Σύ οδήγησες τη ΦΕΚ να συνάψει γνωριμίας με ιερείς Μητροπολίτας και του κλήρου ηγεσίας. Τώρα είσαι αφανής, δεν περνάς να μας ειδείς. Ξέρουμε πως έγινες ερωτιάρης Σεβδαλής. Έλα όμως κάποια μέρα με ουζάκι και ροσμπίφ να το στρώσουμε εδώ πέρα, περιμένω Ιωσήφ. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιωσήφ και τώρα θα γευματίσουμε με τα τραγούδια του συμπατριώτη μας Απόστολου Βερβέρογλου, με παλιά τραγούδια να θυμηθούμε παλιές αμαρτίες και μετά τα καινούργια. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Η παλιά Ελλάδα. Μόλις βρωμένο το γυάλι και πίσω απ' τους καπνούς λέει ο Θεός να γίνει πάλι και στα μάτια μας. Σταματάει ο μικρός και ας λέει κατά λόγια ποιος σου τα μάθε ας και άλλα κρυφτείς καρδιά μάθε.
Oh,